τον Γιώργο Παππού στο Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε, Γιώργο, τις εξελίξεις με τον φόρο των ακινήτων. Καταρχήν να σου πω ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση του Οικονομικού Επιτελείου με το κλιμάκιο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Από τις ευθέρα πληροφορίες προκύπτει ότι πάμε για 6 δόσεις εξόφλησης του φόρου, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Αυτό που σκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι δεν πρέπει να μεταφερθούν πολλά βάρη του 2014 στον προϋπολογισμό του 2015. Και ως εκ τούτου, παρά το ότι φάνηκε να ανοίγει παράθυρο μέχρι τέλος Μαρτίου, πάμε εκτός απρόπτου για τελευταία δόση ως τέλος Φεβρουαρίου. Και έτσι δεν φαίνεται πως θα αξιοποιηθεί το παράθυρο που έδωσε η Ελστάτ. Της 7ης δόσης, έτσι ακριβώς. Τώρα, ουσιαστικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να ανέβουν τα καινούργια καθαριστικά του φόρου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και το βάρος των διορθώσεων, όπως όλοι ξέρουμε, έχει πέσει σε αυτούς τους 4.000 οικισμούς όπου οι αξίες γης υπολογίστηκαν με στρεβλό σύστημα. Το σύστημα τώρα, το ΚΕΠΙΟ, πάει μία προς μία αυτές τις περιοχές, τις σκανάρει και θα εφαρμόσει το ευνοϊκότερο, όπως μας λένε, σύστημα για το φορολογούμενο. Δηλαδή, ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην γίνουν λάθη, Γιώργο Παππού. Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό. Τι θα σκανάρει λοιπόν το σύστημα σε μία προς μία σε αυτές τις περιοχές, όπως μας λοιπόν, η γενική οδηγία είναι να εφαρμοστεί η περσινή απόφαση που όριζε ειδικές, πολύ χαμηλές αξίες γης για τα οικόπεδα εντός οικισμών εκτός αντικειμενικού συστήματος. Υπάρχουν όμως και περιοχές, για παράδειγμα, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου το φετινό σύστημα έβγαζε μικρότερο φόρο. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, το ΚΕΠΙΟ θα βλέπει ποιο είναι το ευνοϊκότερο για το φορολογούμενο και αυτό ακριβώς θα εφαρμόζει. Πρέπει να σου πω ότι η διαδικασία είναι δύσκολη και τεχνικά και γι' αυτό είπα ότι υπάρχει αγώνας δρόμου, έτσι ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και αυτούς τους υπολογισμούς, ο φόρος θα είναι χαμηλότερος από αυτές τις περιοχές, νομίζω πάνω από 160. Υπολογίζουν ότι θα είναι γύρω στα 167 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερος ο πύχης. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση με όλα αυτά που συζητάμε, θα υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις στο πλαίσιο για τις εκτόσεις και τις απαλλαγές. Μιλάω τώρα για τα χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνους, πολύτεκνους, αναπήρους. Φαίνεται ότι πάμε για κατάργηση της προϋπόθεσης για την ασφαλιστική ενημερότητα, επειδή το σύστημα δεν μπορεί να βλέπει τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενδέχεται να καταργηθεί και η προϋπόθεση της φορολογικής ενημερότητας. Πάμε για σύστημα ανάλογο του κοινωνικού μερίσματος, λένε εδώ. Εάν περάσει από την Τρόικα πάντως, έτσι. Το βασικό με την Τρόικα δεν είναι τόσο αυτό το ζήτημα. Είναι όσο το ζήτημα της έκπτωσης για την εφάπαξ καταβολή του φόρου, το οποίο επί του παρόντος δεν προβλέπεται. Μας λένε λοιπόν ότι επειδή από τις διορθώσεις το ύψος των προσβεβαίωσης φόρων θα είναι οριακά στα 3,2 δις, πρέπει να συζητηθεί με την Τρόικα ώστε να δούμε αν υπάρχει περιθώριο. Πάντως περιθώριο για άλλες βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, δεν φαίνεται να προκύπτει, δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και ένα τελευταίο, η δεύτερη φάση των διορθώσεων που θα γίνει από τους ίδιους φορολογούμενους με τροποποιητικές δηλώσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, για αυτή ακριβώς τη φάση θα βγει ειδικό εγχειρίδιο από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με έμφαση κυρίως στα ημιτελή κτίσματα, γιατί εκεί υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός λαθών με αποτέλεσμα το ΚΕΠΙΟ να τα υπολογίζει ως ολοκληρωμένα κίνητα και βέβαια να βάζει πολύ ψηλότερο φόρο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Παππού, και πάμε να δούμε την δήλωση που έκανε ο κύριος Σαχινίδης, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί επίσης με αντιπροσωπεία βουλευτών με τον Υπουργό Οικονομικών. Κύριος Χαρδούβελης συμφώνησε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει προκύψει για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Συμφώνησε ότι θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι δικαιούχοι της απαλλαγής, να εξασφαλίσουν με όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατική διαδικασία να εξασφαλίσουν αυτή την απαλλαγή. Και είναι θετικό στην αύξηση των δόσεων και βεβαίως στη μετάθεση. Μένουμε σε σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς πάνω του Μάση, η αντιπροσωπεία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, συναντήθηκε νωρίτερα με τον Γιάννη Στουρνάρα και αντικείμενο συζήτηση σε ένα άλλο πολύ βασικό θέμα, τα κόκκινα δάνεια. Μιλάμε και για τα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και για τα δάνεια των οικοκυριών, έτσι. Ακριβώς.
Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνηση. Ήδη είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρόταση ολοκληρωμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που θα πρέπει όμως αυτοί να συμφωνήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τράπεζες, Τράπεζα της Ελλάδος και τελικά να υπάρχει έγκριση της Τρόικας. Σήμερα λοιπόν αντιπροσωπεία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ είδε τον Γιάννη Στουρνάρα για αυτό το θέμα, για το θέμα και το επιχειρηματικό δανείο αλλά και το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Από ό,τι μάθαμε ήταν μια γενικόλογη συζήτηση. Περιμένει αντιπροσωπεία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να δει την ολοκληρωμένη πρόταση του Νίκου Δένδια την ερχόμενη εβδομάδα, όπως μας είπαν, και μετά θα υπάρχουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, αν δηλαδή θα πρέπει να προσθέσουν κάτι. Το μόνο που ζητάνε προς το παρόν είναι να υπάρξουν ρυθμίσεις τέτοιες που να βοηθήσουν ανθρώπους που αποδεδειγμένα έχουν χτυπηθεί από την κρίση να σταθούν επαγγελματικά στα πόδια τους. Ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται και ο κώδικας δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι πολύ σημαντικό για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, γιατί θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο τι ρυθμίσεις θα υπάρχουν για το χρέος που έχουν οι πολίτες προς τις τράπεζες, δηλαδή για στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες κλπ. Πάντως η ερχόμενη εβδομάδα είναι που θα κρίνει τις εξελίξεις και βέβαια αναμένουμε, γιατί τότε θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τώρα έχουν συζητηθεί τα πάντα. Είναι στο τραπέζι ακόμα και κούρεμα δανείων υπό προϋποθέσεις, όπως και κάποιες άλλες ρυθμίσεις που αναμένεται να, μάλλον θα δούμε αν θα περάσουν ή όχι. Λίνα. Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και φυσικά για τις επιχειρήσεις. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μωραΐτης. Μένουμε πιστοί στην άποψη και τη θέση την οποία έχουμε χαράξει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας κυρίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των ανθρώπων που χτύπησε η κρίση, των επιχειρήσεων που από το 2010 και μετά αδυνατούσαν στο να προχωρήσουν, και πιστεύω ότι με βάση αυτό το σχέδιο από την Τρίτη και μετά θα υπάρχει ένας δρόμος προς τη Βουλή πλέον. Πάμε να συνδεθούμε τώρα,